σας, ένας ακόμη διαγωνισμός σε αυτό το βίντεο. Το προηγούμενο βίντεο με το διαγωνισμό πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχω βγάλει σήμερα την νικήτρια, οπότε κάτω από αυτό το βίντεο λογικά θα υπάρχει και το όνομά της. Και όπως σας υποσχέθηκα λοιπόν, αυτό θα είναι και ένα ακόμα giveaway μαζί με κάποιο review βέβαια, για να σας μιλήσω έτσι για κάποια πραγματάκια που δοκίμασα. Έχω δοκιμάσει λοιπόν κάποια πραγματάκια από την Dust & Cream και την Beauty Line Cosmetics, οι οποίες είναι και οι δύο ελληνικές εταιρείες. Dust & Cream καταστήματα θα σας έχω από κάτω που μπορείτε να βρείτε, καθώς και τα αντίστοιχα links για να πάτε να δείτε στο Facebook, τη σελίδα τους κτλ. Οπότε πάμε να δούμε τι χρησιμοποίησα εγώ, τι δοκίμασα, την άποψή μου για αυτά και τι θα κερδίσετε εσείς. Θα ξεκινήσω με δύο βερνίκια τα οποία χρησιμοποίησα πάρα πολύ και ο λόγος είναι ότι είναι αρκετά γιορτινά, αρκετά φανταχτερά, οπότε τα χρειάστηκα. Το πρώτο που έχω να σας δείξω είναι το 742, είναι από τη σειρά Metallics και είναι ένα γκρι μεταλλικό, το οποίο να πω ότι δεν το χρησιμοποίησα σε όλα μου τα νύχια, καθώς θεωρώ ότι είναι έτσι υπερβολικό. Κάνω στο μανικιούρ μου, ας πούμε, σε αυτό το νύχι, στο πρώτο ή σε σχεδιάκια. Ως επαγγελματίας να πω ότι έχω δοκιμάσει και πριν δοκιμάσω αυτά και άλλα βερνίκια από την Beauty Line Cosmetics και μπορώ να πω ότι για προσωπική μου χρήση τα βρήκα φανταστικά. Επόμενο είναι αυτό εδώ, είναι το 743. Αυτό είναι τα αγαπημένα μου λοιπόν από αυτά τα δύο που σας έδειξα. Ο λόγος είναι ότι έτσι έχει μέσα κάποιες χρυσές αποχρώσεις. Βασικά είναι όλο χρυσό, αλλά αν παρατηρήσετε, έχει μέσα και άλλες αποχρώσεις. Τέλος πάντων, είναι ένα βρνίκι το οποίο επίσης φόρεσα μεμονωμένα στα νύχια μου και όχι σε όλα. Εντάξει, βέβαια, γούστα είναι αυτά. Εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Λοιπόν, και τώρα έχω να σας δείξω δύο μολύβια από την Dust & Cream. Από την Dust & Cream δεν είχα δοκιμάσει τίποτα. Οπότε είχα και την περιέργεια έτσι να δω πώς θα λειτουργήσουν. Το πρώτο είναι αυτό το πράσινο και τι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από ότι βλέπω μέσα στο καπάκι μία ξύστρα. Αυτό σίγουρα θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε. Δηλαδή, το ότι κάθε μολύβι ξεχωριστά έχει και τη δική του ξύστρα, θεωρώ ότι είναι υπέροχο και καλό θα ήταν να ήταν όλα τα μολύβια έτσι. Λοιπόν, αυτό το φόρεσα περισσότερο, να σας πω, στην εσωτερική γραμμή μέσα του ματιού, από κάτω, ως eyeliner όταν το φορούσα, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχε τόσο μεγάλη διάρκεια. Οπότε, είτε το χρησιμοποιούσα μέσα στο μάτι από κάτω, στην εσωτερική γραμμή, ή απ' έξω, ή πάνω, αλλά θα το έσβηνα και θα το έκανα σαν σκιά. Μου αρέσει πάρα πολύ η απόχρωσή του. Είναι κάπως έτσι, γράφει πάρα πολύ έντονο όπως μπορείτε να δείτε. Το επόμενο τώρα μολύβι είναι ένα κόκκινο μολύβι, το οποίο θα το δείτε να το χρησιμοποιώ και στο επόμενο μου βίντεο, το οποίο θα είναι ένα μακιγιάζ, βασικά δύο μακιγιάζ. Και είναι ένα ουσιαστικά μαλακό μολύβι χιλιών, κόκκινο, κλασικό κόκκινο, το οποίο γράφει κάπως έτσι. Βασικά ίσως να είναι λίγο πιο ανοιχτό από το κλασικό κόκκινο. Λίγο πιο ανοιχτό πρέπει να είναι από το κλασικό. Θεωρώ ότι επίσης γράφει φανταστικά, διάρκεια κανονική, μην πω υπερβολές, ούτε πολύ ούτε λίγη. Επίσης έχει τη δική του ξύστρα, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τα συγκεκριμένα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και τέλος πάμε σε ένα κόκκινο κραγιόν που δοκίμασα και νομίζω ότι έχουν αλλάξει σε συσκευασία, έχω τέτοια εντύπωση, γιατί κάποιο άλλο που είχα της Beauty Line δεν ήταν έτσι. Εδώ πέρα δηλαδή πλέον μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει και το χρωματάκι του πίσω. Νομίζω πως έχει αλλάξει σε συσκευασία, δεν είμαι σίγουρη, μπορεί και να προϋπήρχε. Συγκεκριμένο είναι επίσης ένα κλασικό κόκκινο, γράφει κάπως έτσι, θα το δείτε και αυτό να το φοράω στο επόμενο μου βίντεο, το οποίο μάλλον θα το πέρασω αύριο. Και είναι κάπως έτσι. Η διάρκεια του είναι επίσης μέτρια. Και για 2,5 ευρώ που κάνει και αυτό, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν θέλετε κάτι πάρα πολύ οικονομικό, φυσικά για προσωπική χρήση και όχι για επαγγελματική, θα σας σύστηνα να δοκιμάσετε και να πάτε να ρίξετε μια ματιά γενικά στα καταστήματα Dust & Cream. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το giveaway και τα πραγματάκια που θα κερδίσει μια κοπέλα. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, το οποίο είναι ένα πράσινο μεταλλικό. Το πρώτο είναι ένα βερνίκι το οποίο φοριέται όλο το χειμώνα, ας μην είναι γιορτές, ή τουλάχιστον σε ένα δάχτυλο, αν είστε και εσείς σαν εμένα που δεν θέλετε τις πολλές υπερβολές. Το επόμενο είναι αυτό εδώ, είναι επίσης ένα αρκετά γιορτινό, βασικά όλα είναι αρκετά γιορτινά. Είχα σκοπό να το κάνω λίγο πιο νωρίς στο giveaway, αλλά επειδή έκανα και το προηγούμενο, δεν γινόταν να ανεβάσω έτσι τόσο γρήγορα και άλλο giveaway. Είναι κάπως έτσι όπως μπορείτε να δείτε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και τέλος, το πιο ωραίο απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω αν δείχνει πορτοκαλί, δεν είναι πορτοκαλί, πάντως έχει μέσα πολύ χρυσό και διάφορες αποχρώσεις, ανοιχτές
χρυσόνυχτο, χρυσό σκούρο και τέτοια. Θεωρώ επίσης ότι φοριέται πάρα πολύ ωραία μεμονωμένα σε κάποιο νύχι, έτσι, για να δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία βερνίκια τα οποία θα κερδίσει μία από εσάς. Και το μόνο που θέλω να κάνετε είναι, όπως και στο προηγούμενο διαγωνισμό, να είστε συνδρομητές στο κανάλι μου αν δεν είστε, να κάνετε μία εγγραφή, ένα like σε αυτό το βίντεο και να μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω που να μου λέτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μου λέτε ό,τι θέλετε. Αυτή τη φορά δεν θέλω να μάθω κάτι. Στο προηγούμενο βίντεο μου αφήσατε πάρα πολλά αγαπημένα δικά σας και δεν ήξερα τι να πρωτοτσεκάρω να δω. Να σας ευχηθώ λοιπόν να έχουμε μια καλή χρονιά. Κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι. Με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό, πιστεύω. Δηλαδή όλα τα άλλα είναι τίποτα. Και να κάνετε πάντα αυτό που αγαπάτε και να προσπαθείτε για αυτό που αγαπάτε. Γιατί αν δεν προσπαθήσουμε για αυτό που αγαπάμε, το πιο πιθανό είναι να μείνουμε απλά με τη σκέψη ότι αγαπάμε κάτι και ότι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Θέλει προσπάθεια για ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας. Αυτά λοιπόν από μένα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο δεν σας μιλάω, αλλά δεν πειράζει, θα με δείτε εσείς. Καλή επιτυχία σε όλες. Τα βερνικάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρα πολύ καλή διάρκεια, όπως σας είπα. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!